Στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται να θωρακιστεί η ομάδα και να ενισχυθεί, έγινε χθες επίσκεψη μελών της διοίκησης της Αναγέννησης στην Αθήνα και υπήρξε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, κ. Αδαμίδη, αλλά και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ένωσης. Στόχος των κοινόμαυρων είναι να καταφέρουν να αποσπάσουν με τη μορφή δανεισμού κάποιους ποδοσφαιριστές από την ΑΕΚ και αυτές οι επαφές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, βρίσκονται σε καλό δρόμο. Ο μεγάλος στόχος της Αναγέννησης ήταν ο Παυλής, αλλά η περίπτωσή του είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς ο παίκτης έχει πολλές προτάσεις, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να παραμείνει και στο ρόστερ της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα έγινε κουβέντα και για άλλους παίκτες, μεταξύ αυτών και για τον Δημήτρη Κουτρουμάνο, που αγωνίζονται στην Αναγέννηση τη μεγάλη πορεία της ΓΑΜΑ προς τη Β' Εθνική. Στην Αθήνα βρέθηκαν χθες ο Κώστας Μπαλντάς και ο Μάκη Τσάντζος και το βράδυ πραγματοποιήθηκε η συμβούλιο στα γραφεία της ΠΑΕ, όπου ενημέρωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Στον αγωνιστικό τομέα, οι προπονήσεις συνεχίζονται στο Ρούσο, με τον Τζο Παλατσίδη να κάνει το ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και η Αναγέννηση θα αναχωρήσει για τα 3-5 πηγάδια.